Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι καταγραφές σήμερα θα σας παρασύρουν σε ένα ταξίδι μακρινό, στο χώρο και στο χρόνο. Ένα ταξίδι που θα ξεκινήσει από την Ευρώπη του σήμερα, θα συνεχίσει στο διάστημα του μέλλοντος και θα καταλήξει στην Ελλάδα του χτες. Οδηγός μας σε όλη αυτή τη διαδρομή θα είναι αυτό το μαγικό κουτί που λέγεται δέκτης τηλεόρασης, με τις τεράστιες πλέον δυνατότητες στο χώρο της επικοινωνίας. Πριν από λίγες ημέρες, στις 22 Ιανουαρίου, η χώρα μας δέχτηκε την επίσημη πρώτη λήψη για το πλατή κοινό τηλεοπτικής εκπομπής ξένου καναλιού που εκπέμπει μέσω δορυφόρου. Πρόκειται για το γαλλόφωνο τηλεοπτικό κανάλι TV5 που εγγενίασε την απευθείας σύνδεσή του με την Ελλάδα. Οι καταγραφές θεώρησαν σκόπιμο να καταγράψουν αυτή την πρώτη δορυφορική εκπομπή που πολλοί κόσμος παρακολούθησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Για αυτή την πρεμιέρα, το γαλλικό κανάλι, και για να καλωσορίσει τους Έλληνες τηλεθεατές, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός του, της 22ης Ιανουαρίου, στη χώρα μας. Όμως για το ελληνικό πρόγραμμα θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα ας γνωρίσουμε το TV5 και πρώτα το μακρύ ταξίδι της εικόνας που εκπέμπει από τη γη στο διάστημα και από εκεί πάλι πίσω στη γη. Το TV5 λοιπόν δημιουργήθηκε το 1983 από 5 τηλεοπτικούς οργανισμούς. Τα 3 κρατικά γαλλικά κανάλια τηλεόρασης, το γαλλόφωνο κανάλι της Ελβετίας καθώς και το γαλλόφωνο κανάλι του Βελγίου. Από τους 5 αυτούς οργανισμούς πήρε και το όνομά του TV5 δηλαδή. Αργότερα το 1985 ήρθε να προσθεθεί στους εταίρους και η τηλεόραση του γαλλικού Κεμπέκ του Καναδά. Το TV5 μεταδίδεται μέσω δορυφόρου όπως προαναφέραμε. Οι εικόνες του δηλαδή εκπέμπονται στο διάστημα και από εκεί επιστρέφουν ενισχυμένες στους γήινους σταθμούς λήψης. Με τη χρησιμοποίηση δορυφόρου, όπως είναι πια σε όλους γνωστό, επιτυγχάνεται μεγάλη ζώνη κάλυψης στη γήινη επιφάνεια. Κάτι που δεν συνέβαινε με τις άλλες μορφές εκπομπής. Ο δορυφόρος που είναι γεωστατικός, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν κινείται στο διάστημα, εκτοξεύθηκε το 1983 και βρίσκεται 36.000 χιλιόμετρα μακριά από τη γη. Η εκτόξευσή του έγινε από τον οργανισμό Eurosalt και ο δορυφόρος χρηματοδοτήθηκε από όλους τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών των χωρών της Ευρώπης. Διέθετε στην επιφάνειά του, ο δορυφόρος πάντα, 12 τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία στη συνέχεια πουλήθηκαν στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και σε μερικές ακόμη χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται έξω από τη δυνατότητα κάλυψης του δορυφόρου και έτσι η λήψη των προγραμμάτων που αυτός εκπέμπει μπορεί να γίνει εδώ μόνο αν διαθέτει κανείς την ειδική παραβολική κεραία που είναι διαμέτρου 3 μέτρων. Όπως είπε στην ΕΡΤ2 σε συνέντευξή του στην συνάδελφο Ειρήνη Νικολοπούλου, ο Γάλλος πρόεδρος του καναλιού, κύριος Πολ Πέρ, που βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη αυτή σύνδεση, η λήψη του δορυφορικού καναλιού είναι πιο εύκολη και στοιχίζει βέβαια λιγότερο όταν υπάρχει στις πόλεις καλωδιακό δίκτυο. Αλλιώς χρειάζεται η ειδική παραβολική κεραία που στοιχίζει 2 εκατομμύρια δραχμές περίπου. Μια κεραία που εδώ στην Ελλάδα έχουν τοποθετήσει μερικά μεγάλα ξενοδοχεία και ορισμένοι ιδιώτες, οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τον ίδιο δορυφόρο και τα αγγλόφωνα και τα γερμανόφωνα κανάλια. Η κεραία όμως αυτή θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να καλύψει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, εφόσον βέβαια το κάθε νοικοκυριό θελήσει να συνδεθεί και να συμμετέχει στο κόστος της. Το TV5 λοιπόν, για να επιστρέψουμε από το διάστημα στην Ευρώπη, έδωσε την πρώτη του εκπομπή στις 2 Ιανουαρίου του 1984, ένα χρόνο δηλαδή σχεδόν μετά την εκτόξευση του δορυφόρου. Σήμερα το κανάλι παρακολουθούν 10 εκατομμύρια γαλλόφωνοι τηλεθεατές, δηλαδή
4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου σε 20 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Σκοπός του καναλιού, όπως είπε στην ίδια συνέντευξη ο κύριος Πολ Περ, είναι να επικοινωνήσει με όσο γίνεται περισσότερους Ευρωπαίους τηλεθεατές. Το κανάλι δεν έχει εμπορικούς στόχους, που σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει εμπορικές διαφημίσεις. Το πρόγραμμά του είναι κυρίως πολιτιστικού περιεχομένου και απευθύνεται σε όλους, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις τάξεις. Περιλαμβάνει καθημερινά παιδικές εκπομπές, ένα τηλεπαιχνίδι, ταινίες, μουσικά προγράμματα, συζητήσεις και ειδήσεις. Την ευθύνη του προγράμματος αυτού αναλαμβάνει κάθε μέρα και ένας από τους 6 τηλεοπτικούς σταθμούς που συμμετέχουν στο TV5. Γι' αυτό το κανάλι δεν έχει δικά του στούντιο, ούτε παράγει το ίδιο προγράμματα. Τα παίρνει έτοιμα από τους σταθμούς που τα ετοιμάζουν και απλώς εκείνο τα μεταδίδει. Το πρόγραμμά του μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 5 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και όσοι δεν διαθέτουν την ειδική κεραία που χρειάζεται μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα αφού πηγαίνουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας τις ώρες που είπαμε, όπου και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ας γυρίσουμε όμως στην Ελλάδα, την Ελλάδα του χτες, πάντα μέσω δορυφόρου. Για να καλωσορίσει τους Έλληνες τηλεθεατές του, το γαλλικό δορυφορικό κανάλι TV5, όπως είπαμε και στην αρχή, αφιέρωσε ένα μέρος του προγράμματός του στη χώρα μας. Αξίζει όμως να ακούσουμε για λίγο τη Γαλλίδα εκφωνήτρια. Des émissions transmises par satellite. Λοιπόν, καλωσορίζατε στην TV5 και επίζω να καράσουμε μαζί εφράριστες στιγμές. Καλησπέρα σας. Το τιμητικό ελληνικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές ήταν ιδιαίτερα αξιόλογο και περιλάμβανε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η νησιώτικη Ελλάδα του Άδωνη Κύρου». Το Αιγαίο, αυτό το φανταστικό λίκνο της ανθρωπότητας, όπως χαρακτηριστικά το παρουσίασε η Γαλλίδα εκφωνήτρια. Το δεύτερο ελληνικό θέμα ήταν αποσπάσματα από μια πολύ δημοφιλή, παλιά γαλλική εκπομπή της τηλεόρασης που είχε τον τίτλο «Εν Λευκό». Δινόταν δηλαδή ένα ελευθέρα, θα λέγαμε, σε διάφορες προσωπικότητες διεθνούς κύρους για να παρουσιάσουν τη χώρα τους. Το 1963, λοιπόν, αυτή η εκπομπή έδωσε το «Εν Λευκό» στον κύριο Μάνο Χατζηδάκη για να παρουσιάσει την Ελλάδα, τη μουσική του, τους φίλους του, τη δική του Αθήνα. Μια Αθήνα εντελώς αλλιώτικη 23 χρόνια πριν. Στην εκπομπή συμμετείχε και η κυρία Μελίνα Μερκούρη. Τα ίδια αυτά αποσπάσματα της εκπομπής «Εν Λευκό» παρουσιάζουν τώρα και οι καταγραφές για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε γι' αυτό το γαλλικό κανάλι TV5, καθώς και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας για την ταινία που μας παραχώρησε. Thank you.
Avec mes yeux, ma musique et mon cœur, j'aimerais vous faire découvrir Athènes, nous dit Manos Hadjidakis en guise de prologue. Nous lui avons proposé carte blanche et c'est à nous de faire un pas vers lui. Manos est l'un de ces habitants d'Athènes, d'une Athènes moderne qui ressemble étrangement à une grande ville de chez nous. Les merveilleux monuments antiques ne sont qu'un moment de la vie de la cité. Nous avons de la peine à imaginer les lendemains du Parthénon, la longue occupation turque et cette vie actuelle dans certains quartiers neufs où les rues sont encore de terre battue, tandis que les immeubles naissent chaque jour. Et c'est cette activité, j'allais dire cette actualité, qui est le monde de Manos Hadjidakis. Des rues de tous les jours, où l'on trouve la poésie qu'on y apporte, faite de souvenirs, d'un regard échangé, d'un parfum fixant à tout jamais une image banale. Ce quartier se nomme Pangrati, comme vous diriez le quartier de Grenelle, des Breteaux ou de la Belle de Mai. Comme partout, les jeunes gens semblent y perdre leur temps, flânent, s'attendent, s'accordent. Pangrati est beaucoup plus proche du cœur de Manos que cette merveilleuse acropole que décrivait Paul Valéry au début de l'émission. Ce poème, c'est la Grèce vue à travers les grands d'Espagne, dit Manos. Alors, monsieur Hadjidakis, vous qui avez horreur du pittoresque, du cliché pour touristes, vous qui aimez votre Athènes d'aujourd'hui et qui pourtant la chantez sur des airs de folklore, nous vous suivons à travers votre apparente tristesse tragique qui cherche à dissimuler une pudeur sentimentale d'une grande qualité, et peut-être, à travers votre musique envoûtante, allons-nous découvrir votre cœur. Manos est revenu dans son quartier, Pangrati. C'est sûrement là, sa rue des rêves. Devant la maison où il a passé sa jeunesse, il entend une vieille chanson, Lily Marlène. Il était amoureux de la voix qui chantait cet air. C'était une inconnue qui parlait un langage étranger. Les années passèrent, il connut son grand succès, Les Enfants du Pirée. Tous les pays enregistrèrent la chanson créée par Mélina Mercouri. Manos collectionnait les disques d'or réservés au grand succès. Il reçut en Allemagne le disque d'or local. On lui fit entendre l'enregistrement. Il était chanté, vous vous en doutiez déjà, par la voix de cette Lily Marlène qu'il n'avait pas oubliée. Il découvrit enfin son interprète, Lalle Andersen. Aujourd'hui, elle arrive à Athènes, elle vient enregistrer une nouvelle chanson d'Hadjidakis, dit Matrosen, les marins, dont elle a bien voulu nous dire un refrain dans notre langue. Deinem Arm, warum kann
kann's nicht immer so sein. Marin, Marin, oh Marin, est comme le vent. Il va, il vient, il donne rien, mais il prend. Sie tanzen, sie küssen und lassen dich lächelnd stehen. Nie wieder will ich mit Matrosen gehen. La lune, dans ce pays, est très proche des hommes, spécialement des hommes jeunes. Quelquefois que la lune se lève pour faire la ronde de nuit, tout prend un visage irréel, même la lune. Regardez ça. C'est une lune de papier. Quand il y aura un amour, cette lune deviendra réelle. C'est l'idée de l'ascension qui sentait pour la première fois Mélina Mercouri en 1948 dans le rôle de Blanche Dubois de la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, sur la scène de théâtre d'art. Melina! Mano!
qui est Andonis en grec, veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent parce qu'ils ont le même secret, le secret des rêves. Pour qu'il Andonis, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il Andonis est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux. Κι ο Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Κι ο Αντώνης vivait dans son petit quartier. Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι. Il était pauvre. Και με κρασί πολύ. Mais il buvait un peu de vin. Είχε δυο μάτια γαλανά. Il avait des yeux bleus. Και αχτενιστά μαλλιά. Et des cheveux décoiffés. Και ένα λουλούδι. Πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε. Τις βοτιές για σένα πηδάμε. On allume des feux. Ώσπου να έρθει η βοχή. Jusqu'à l'aube. Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε. Et on oublie ta douleur. Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. On vole avec toi comme des oiseaux. Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε. On rit avec toi comme des enfants. Σαν κάμεις προσευχή. Quand tu fais ta prière. Ο κύριε Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί. Ο κύριε Αντώνης hâte d'aller dormir. Γιατί το βράδυ. Parce que dans la nuit. Στα όνειρά του. Dans ses rêves. Θέλει να θυμηθεί. Il veut se rappeler. Ότι ποτέ δεν έζησε. Tout ce qu'il n'a pas vécu. Μες στο όνειρο του ζει. Dans son rêve il vit. Μα η νύχτα φεύγει. Mais la nuit part. Και λυπημένο. Et triste. Τον βρίσκει χαραβή. L'aube le trouve. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα στραβετάμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε, ώσπου να έρθει η βροχή. Τον καημό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο κύριο Αντώνης στρώνει να κοιμηθεί και εμείς ξυπνάμε τον κατερά μου στην πόρτα να φανεί. Μα ο κύριο Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή αφού για πάντα μες στον ιό. Dans son rêve, Felice Pia. Il a voulu Merci. Vivre pour l'éternité. Και μέσα από μια μελωδική και ζεστή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει και εκφράζει την Ελλάδα του χτες, την Ελλάδα του σήμερα και ελπίζουμε ότι θα εκφράζει και την Ελλάδα του αύριο, φτάσαμε στο τέλος του τηλεοπτικού μας ταξιδιού στο χώρο και στο χρόνο. Καταγραφές και πάλι σε 15 μέρες, δηλαδή στις 17 Φεβρουαρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.